Καλησπέρα κόσμο, είμαι ο Insider και όπως σας είπα μετακόμισα από την Αθήνα, ήρθα στην Κρήτη κάτω για καινούργιες δουλειές. Από εδώ είναι ο Αρτέμης. Γεια σας παιδιά. Είναι ένας πολύ καλός φίλος μου πολλά χρόνια τώρα και είμαι αυτός που τους κάλεσε και μου πήξε ότι υπάρχουν πράγματα να δω. Αρτέμη, πες κάτι. Γεια σας παιδιά, τι κάνετε? Πώς είναι το χωριό σου? Κομπλέ, μια χαρά, πολύ. Τι να περιμένω εδώ πέρα? Εντάξει, αυτό θα δείξει με τον καιρό, ξέρω εγώ. Σιγά σιγά ξέρω εγώ, να προσαρμοστείς πρώτα. Εδώ είναι ένας φίλος μου, να τον πάρουμε, μπορούμε? Φυσικά, να αναρτάς, δεν κάνεις το μάξι. Γαβριήλ. Τι γίνεται? Πώς είναι Αρτέμη, τι κάνεις? Μια χαρά. Πας κάπου? Ναι, έλα, έλα, πάμε. Γεια σου, είμαι ο Στέλιος. Χάρηκα, Γαβριήλ. Τι κάνεις, Γαβριήλ? Καλά, εδώ πέρα. Εσύ? Εγώ από την Αθήνα είμαι, σήμερα μετακόμισα, πιστεύω μόνιμα. Μάλιστα. Ναι, και ψάχνω για οποιαδήποτε δουλειά, ένα τέλος πάντων ένα μέλλον, το οποίο με βοηθάει παραπάνω από την Αθήνα. Ωραίο μέρος λογής. Ναι. Εντάξει, από την Αθήνα όλα καλύτερα βέβαια, αλλά τώρα... Καλά, είμαι σίγουρος, φαίνεται, είναι πιο καθαρός ο αέρας και όλα φαίνεται καλά. Τι να πω, εντάξει, καλώς ήρθες λοιπόν στο χωριό μας, μην νομίζεις. Καλώς σε βρήκα. Η ησυχία είναι αυτό που μας θυμίζει εδώ στο χωριό. Αλήθεια. Η ησυχία, δεν έχουμε πολλά πράγματα. Ωραία. Ωραία, χαίρομαι και εγώ ήσυχος να το πω σήμερα. Αρτέμη, όπως είπαμε έτσι. Ναι, ναι. Το βράδυ. Οκ. Είναι κάτι. Να σε πείσουμε. Να σε πείσουμε. Λοιπόν, χάρηκα Γαβρίλ. Αντίο κόσμε, ο Insider εδώ. Τα λέμε την επόμενη φορά. Ο Insider και αυτή είναι η δεύτερη νύχτα στο χωριό. Είχα πάει την παραδίπλα να ψάξω για μια δουλειά. Τώρα γύρισα και καταγράφω το δεύτερο βράδυ. Ήταν πολύ ωραίο στο χωριό, γνώρισα πολύ κόσμο. Μου άρεσε η εμπειρία και θα κάνω στο μέλλον και άλλες προσπάθειες να γνωρίσω καινούργιο κόσμο και να πάω σε παραπάνω χωριά. Είχαν πλάκα οι άνθρωποι, πιάναν καφέ εκεί πέρα. Και αυτά, και τώρα τραβάω για να σας δείξω το χωριό. Ένα σκάδος εδώ πέρα που με τα βίας φαίνεται. Πάρα πολύ ωραία μέρα σημερινή. Ελπίζω όλοι να περάσετε όσο καλά όσο πέρασα εγώ. Συγγνώμη λίγο. Παρακαλώ. Εσύ είσαι ο Στέλιος, ο φίλος του Αρτέμη. Ναι. Εσύ ποιος? Συγγνώμη λίγο. Α, με συγχωρείς, ναι, έχεις δίκιο. Σαμουήλ λέγομαι. Στέλιος, φάρκα. Ψέρω λίγο ποιος. Συγγνώμη. Τι κάνεις από εδώ? Ναι, τέλος πάντων, τώρα ήμουν σε ένα περίχωρο εδώ πέρα και γύρισα να πάω σπίτι μου σιγά. Όχι, εννοούσα τι κάνεις εδώ στο χωριό. Α, εδώ πέρα ήρθα μόνιμα, ελπίζω να εγκατασταθώ. Ψάχνω κυρίως για δουλειά. Σου εύχομαι καλά να περάσει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα, καλή νύχτα. Αυτά παιδιά από μένα. Είμαι ο Insider εδώ πέρα και καλή νύχτα σας. Είναι η τέταρτη μέρα στο χωριό και κάθομαι εδώ πέρα να τέμει και πήρουμε. Περιμένουμε τον καφέ μας. Γεια σας, Αρτέμη. Γεια σας, παιδιά. Τι κάνεις? Μια χαρά, εσύ? Μια χαρά. Οπ. Κοίτα, είναι ο Σαμουήλ, δεν είναι και ο Γαβρίλ. Αχα. Φάνε και λίγο περίεργο ο Σαμουήλ. Όχι, βέβαια, μια χαρά είναι. Κομπλέ. Σίγουρα. Έτσι, το σκέλι του, μην αγχώνεσαι. Απλά έρθει μέσα το βράδυ και. Όχι, στάπα. Εντάξει. Μήπως δεν με συμπαθούν? Ναι. Όχι ρε, απλά είναι το στυλ, σου λέω γενικά το στυλ. Ναι, σίγουρα. Σου λέω κλειστή κοινωνία, αλλά μην αγχώνεις, αφού είναι μαζί μου, δεν είσαι κομπλέ. Δεν ξέρω τι κάνουν παρέα. Αδέρφια είναι, ρε. Αλήθεια? Ναι. Έλα. Τώρα, τέλος πάντων. Αυτό για σήμερα, απλά σας δείχνω ότι ζω, υπάρχω, στο χωριό. Γεια σας. Okay, το καταγράφω αυτό για προσωπική χρήση, δεν νομίζω καν το ανεβάσω. Απλά το χωριό μου φαίνεται λίγο περίεργο. Δεν ξέρω, ο Αρτέμης δεν μπορούσε να με πάει λέει σχολείο και ήρθα μόνος μου. Επειδή θέλω να δω τι γίνεται εδώ πέρα, τι παίζει, μου φάρει πολύ ύποπτο σαν μέρος. Τέλος πάντων, θα δούμε. Ξεκινάω την εξερεύνηση. Τι είναι αυτό. Το δοχείο πρέπει να είναι όμως. Το δοχείο, ξέρεις κάτι, εγώ πιστεύω ότι μπορεί να το καταφέρει. Μπορεί να το καταφέρει. Ναι, δεν πρόκειται να δεχτεί. Ωραία, εμπιστεύουμε την κρίση σου, αλλά πρέπει να κανονίσουμε το πώς θα τον φέρουμε εδώ πέρα.
Αυτό θα το πάνω. Υπάρχει ένας τρόπος. Εγώ το έχω ήδη στο μυαλό σχεδιασμένο όλο αυτό. Ωραία, ωραία. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα. Άκουσε μου τίποτα. Ο Γαβρίλ ήταν αυτός και ο Σαμουήλ. Τι κάνουν τα παιδιά μόνοι τους. Το μέρος αυτό είναι περίεργο, με φρικάρει. Κλείνω. Ωραία παιδιά. Φάσαμε να ξανακάνω μια βόλτα. Στο χωριό εδώ πέρα μόνος, να δω τι παίζει. Πήρα από πίσω τον Γαβρίλ και τον Σαμουήλ. Να δω τι σκαρώνουν, φαίνονται αρκετά ύποπτοι. Και θέλω να μάθω τι συμβαίνει. Οπα, εδώ είναι. Κάτσε πάπα, θα με δούνε. Μια χαρά παιδιά, εσείς. Ναι, λίγο πάλι με αυτό. Συγγνώμη. Τι κάνετε εδώ πέρα βράδυ? Εδώ πέρα, κάθομαστε, τα λέμε, δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο, εσύ. Κι εγώ βόλτες κάνω τώρα, ψάχνω. Βόλτες κάνεις με την κάμερα πάλι? Ένα, καταγράφω. Οκ, λοιπόν, τα λέμε. Καλή νύχτα. Ποιος ήταν αυτό? Τι γίνεται εδώ πέρα πάλι? Τέλος πάντων. Οκ, καταγράφω το βίντεο επειδή το χωριό μου φαίνεται περίεργο. Ο Γαβρίλ και ο Σαμουήλ με τρομάζουν. Φαίνεται πολύ ύποπτη. Είναι πολύ περίεργη τύπη. Και πάντα φαίνεται σαν να σκαρώνουν κάτι. Δεν ξέρω τι. Δεν έχω καμία ιδέα τι. Αλλά θέλω ειλικρινά να πάω και να δω τι θέλουν να κάνουν. Με προβληματίζει πάρα πολύ. Και θέλω να ξέρω. Λογικά θα μιλήσω και στον Αρτέμι να τον ρωτήσω άμα ξέρει κάτι για αυτό το θέμα. Απλά το μόνο σίγουρο είναι ότι πρέπει να κρατήσω ένα αρχείο για το τι γίνεται. Τι ήταν αυτό? Κάτι ακούστηκε απ' έξω. Τι γίνεται έξω? Και τι γίνεται εδώ? Ποιος ήταν αυτός? Κάτι γίνεται εδώ πέρα. Αρχίζω και φοβάμαι πάρα πολύ, αλήθεια. Πρέπει να μιλήσω στον Αρτέμι. Ρε Αρτέμι, συγγνώμη σε φέρα εδώ πέρα παιδιά, αλλά πρέπει να μιλήσω σε κάποιον, φίλε, αλήθεια. Εντάξει, δεν πειράζει, πες μου. Οι φίλοι σου, ο Σαμουήλ και ο Γαβρίλ. Ναι, τι έγινε? Με φρικάρουνε, συνεχώς. Για ποιο λόγο? Τις προάλλες ήμουν σχολείο. Με κοβολισμό μου να δω το μέρος κλπ. Και κάποια στιγμή του πέτυχα σε ένα σκοτεινό σημείο, σε μια τρυπίθα και έλεγαν για ένα δοχείο. Ναι. Δεν έδωσα πολύ σημασία, τρόμαξα επειδή πήγα να με ακούσουν και έφυγα. Ωραία. Εντάξει. Μετά ανέβαινα μια ανηφόρα στο χωριό και πάλι έκανα βιντεάκι. Ωραία. Και κάποια στιγμή του πετυχαίνω και μιλούσαν πάλι ψιθυριστά. Ναι. Με το που εμφανίστηκα, με χαιρέτησαν και ήρθε άλλος ένας, του ψιθύρισε κάτι στα αυτή και μετά έφυγαν. Έφυγαν σαν να βιαζόσαν, σαν να είχαν να πάνε κάπου. Εντάξει, δεν βλέπω. Ωραία. Κάτι κακό σε αυτό. Κοίτα, περιμένω, έχω και βίντεο. Κοίτα, αλήθεια, κοίτα. Έλα ρε, σιγά να πούμε. Αυτά, απλά μιλούσαν για δουλειές, ξέρω εγώ. Τι δουλειές, το δοχείο που λένε? Το δοχείο απλά είναι ορολογία της Ιαπωνίας, τίποτα το σπουδαίο. Ρε, σίγουρα. Αλήθεια, αλήθεια με το... Ναι ρε, αρκετά. Καταρχάς δεν έπρεπε να πάρεις τέτοια βιντεάκια. Φίλε, πρέπει να φύγω. Πρέπει να φύγω. Μιλάμε. Καλά. Γεια σας, αδερφιά. Είμαστε ο Γαβρίλ και ο Σαμουήλ. Είμαστε από το παράρτημα της Ελλάδας. Νομίζω πως καταφέραμε να βρούμε το δοχείο. Δεν ήμασταν σίγουροι αν αυτός ήταν ένας που μπορούσε να κάνει τη δουλειά. Αλλά σιγουρευτήκαμε μετά από διάφορα τεστ. Ναι. Από ό,τι φαίνεται, από αύριο θα έχει γίνει η δουλειά.
Και ευελπιστούμε ότι θα είμαστε κοντά στον Κύριο. Απλά να περιμένετε νέα μας. Okay, δεν μπορώ, δεν ξέρω τι να κάνω. Έχω απελπιστεί. Δεν πάνε καλά τα πράγματα εδώ τώρα. Όλα είναι πολύ περίεργα εδώ πέρα, έχουν περιπλακτεί περισσότερο από ό,τι περίμενα τα θέματα και έχω φρικάρει. Παρακαλώ. Ναι. Αλήθεια. Ωραία, ωραία, τέλεια. Πότε. Εντάξει, πανέμορφα. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Γεια σας παιδιά, ένα γρήγορο update εδώ πέρα. Για αρχή έχω πιάσει ένα κρύωμα, γι' αυτό ακούγομαι λίγο σκουριασμένος. Πέρα από εκεί η Supported Network προσέφερε μια πολύ ωραία θέση και ένα γραφείο, ένα στούντιο ουσιαστικά δικό μου, απλά έπρεπε να έρθω Αθήνα. Από ό,τι καταλάβατε από το μετρό έχω έρθει Αθήνα. Αναγκαστικά έπρεπε να μετακομίσω και να φύγω από την Κρήτη, οπότε επέστρεψα, ναι. Αυτό, συντονιστείτε και παραπάνω και θα λέμε την επόμενη φορά. Έχουν περάσει μήνες, το γνωρίζω. Δεν μπορώ να συγχωρέσω ακόμα το λάθος μου, τον άφησα να φύγει. Ακόμα και αν έφταιγε λίγα και ο Αρτέμις βέβαια. Αν δεν τον άφηνες ηλίθεια να φύγει, δεν θα το χαμώλω αυτό αυτή τη στιγμή. Αλλά τον έχω εντοπίσει. Κατάφερα να βρω όλα του τα βήματα να τον ακολουθήσω. Ξέρω που είναι και θα τελειώσω σύντομα. Σας εγγυώμαι. Ναι, και γενικά το Μάτσο Τζέρικο και το Μέγκα πιστεύω ήταν η κλιμάκωση στο Ιαπωνέζικο wrestling. Πραγματικά ευχαριστήθηκα πάρα πολύ που το είδα. Γενικά είναι και δύο πολύ και γνώριμοι πλέον wrestlers και είναι πάρα πολύ ικανοί στο να κάνουν το οτιδήποτε και το απέδειξαν και σε αυτό το μάτσο. Και γενικά το Wrestling Kingdom ήταν πραγματικά ένα ψεγάδι. Και ελπίζω κάποια στιγμή την WWE να καταλάβει πώς γίνεται και να δει επιτέλους ότι οι Ασιάτες έχουν αρχίσει όντως και γίνονται πολύ απειλητικοί στην επιχείρησή τους. Ποιος χτυπάει το κουδούνι τέτοια ώρα? Εντάξει, μάλλον φάρσα θα ήταν, δεν ξέρω, δεν ήταν κανείς πάντως. Ναι, γενικά ήταν πάρα πολύ ωραίο μάτσο από ό,τι έλεγα. Εμένα μου άρεσε πολύ και με κάλυψε. Τι λέτε? Όχι ρε παιδιά, αφού μια χαρά φαίνομαι. Ναι, δεν βλέπω κάποιο πρόβλημα. Δεν ξέρω γιατί δεν φαίνεται σε εσάς, λογικά θα φτιαχτεί, κανένα μικρό πρόβλημα θα είναι. Ποιος? Τέλος.